Μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Καλώ ήρθατε, Νίκο Φίλης, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακολουθώντα εδώ και εμεί από το πρωί όλε τι εξελίξει και βεβαίω την ε, επίσκεψη του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ σήμερα στην Αθήνα, τη σειρά συναντήσεων που έχει, αλλά κυρίω αναμένουμε την ομιλία του στη Βουλή. Τι μηνύματα έρχεται να, να στείλει ο κύριο Γιούνκερ, Πρώτα απ' είναι ένα μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αναγνωρίζει όλα τα βήματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα για να βγει η χώρα μας από την κρίση. Βήματα επώδυνα, αλλά που τώρα μέσα σε μια φάση μπορούμε να διαμορφώσουμε συνθήκες καλύτερες για τη ζωή, για τη ζωή των πολιτών. Mm -hmm. ε, έρχεται πίσω ο Juncker σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητεί ένα νέο βηματισμό, όπου αναζητεί ε, κάποια νέα θεσμικά ζητήματα, αλλά και πολιτικές, γιατί η πολιτική της λιτότητας που ακολουθεί ω κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια πολιτική αδιεξόδων για τη ζωή των πολιτών. Ε, άρα, εδώ που έρχεται ο κύριο Γιουνκέρ, έρχεται και να πει, αλλά και πιστεύω και για να ακούσει. Έρχεται να πει κάτι και για το άλλο μεγάλο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, κύριε Φίλε, εκτιμάτε. Νομίζω σίγουρα για το θέμα των προσφύγων, διότι είναι ένα από τα μεγάλα και διαρκή ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε με μάλιστα και τον με προς το Αρμόδιο Ελλάδα. Τον Να, κύριο Αβραμόπουλο. Παρήστε το βίντεο ναι, στι συναντήσει. Με προσοφυλακή την Ελλάδα και την Ιταλία, τις χώρε του Νότου, δηλαδή σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα διαρκείας που αντιμετωπίζει η, η Ευρωπαϊκή Ένωση και που δεν είναι ένα συγκυριακό θέμα, ούτε που αντιμετωπίζεται κατά παραχώρηση. Mm -hmm. ε, και βεβαίω για τα ελληνοτορικά ζητήματα. ήδη οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν αποφάσει με αφορμή και την κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, αλλά και ευρύτερα με, τη, και με αφορμή τη. Προκλήσει που υπάρχουν τη του Τουρκία mm -hmm. στο Αιγαίο. Πώ ε, σχολιάζετε, να δανειστώ έτσι από την τελευταία σα ε, τοποθέτηση, το δεύτερο σκέλο δηλαδή, και θα επανέλθουμε στην οικονομία αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά. Πώ σχολιάζεται το ότι εχθέ είδαμε από την Τουρκία για πρώτη φορά να διαραίουν μέσω του τουρκικού τύπου φωτογραφίε των δύο Ελλήνων στρατιωτικών και μάλιστα και στην Τουρκία να βλέπουν τα, τα πρόσωπά του για πρώτη φορά μέσω, ξαναλέω, του τουρκικού τύπου και βεβαίως το γεγονός ότι απερίφθη για τρίτη φορά το αίτημα αποφυλάκηση. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι έχουμε μια διαρκή παρανομία να κάνουμε. Διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ακόμα κατηγορίες συγκεκριμένε, συνεχώς κρατούνται επί τόσο καιρό, δεν ξέρουμε για πόσο ακόμα θα κρατηθούν, έχουν πέσει μέσα... Στο μεγάλο πρόβλημα των εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων, έχουμε εκλογέ τον Ιούνιο στην Σα ανησυχεί αυτό, το, το γεγονό δηλαδή ότι βρίσκεται και επίσημα σε προεκλογικού ρυθμού ο Ερντογάν, ο ίδιο ο, ο, ο Τούρκο πρόεδρο. Κοιτάξτε, δεν έχω στοιχεία για να πω ότι θα είναι χειρότερα, αλλά πρέπει να παρακολουθούμε τι εξελίξει, διότι πάντοτε το εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι, αυτό δυστυχώ είναι κάτι που αφορά πολλέ χώρε και όχι μόνο την Τουρκία, επηρεάζει τι εξωτερικέ σχέσει. Mm -hmm. Αλλά για το ερώτημα που θέσατε στην αρχή. Ε, είδα του δύο κρατούμενου Έλληνε στρατιωτικού. Ε, α, διάβασα τα όσα είπαν. Πιστεύω ότι, επαναλαμβάνω, παρανόμως κρατούνται πια. Και προφανές είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι αυτό που κάνουν τα, η Τουρκία με τα μέσα ενημέρωσης για τους δύο κρατούμενους που τους παρουσιάζει, τι είπαν κλπ. Επιστρέφοντας στο πεδίο της οικονομίας, κύριε φίλη, διότι έχει σημασία βεβαίως τα όσα θα διαμηνήσει σήμερα ο, ο Γιουνκέρ από την Αθήνα και μάλιστα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο όμως, έτσι όπως παρακολουθούμε και εσείς, αναφέρομαι δηλαδή στους, στη κυβέρνηση, τους βουλευτές των δύο κομμάτων που συγκυβερνούν και από πιο κοντά τι εξελίξει. θα ήθελα α, την εκτίμησή σας η οποία έχει γίνει γνωσ... γνωστή ως προς το Πώ παρακολουθείτε τόσο τι κινήσει τη Αθήνα, όσο και τα μηνύματα τα οποία μα έχουν στείλει μέχρι τώρα οι δανειστέ μα, είτε η Ευρώπη είτε το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, και θα μου επιτρέψετε να σα απευθύνω ένα ερώτημα, το οποίο εσεί ο ίδιο θέσατε πριν από λίγε ημέρε σε συνέντευξή σα. Κατά πόσο δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε για καθαρή έξοδο, ε, όταν ταυτόχρονα θα κόβονται οι συντάξει. Είναι προφανές ότι είμαστε σε μια πολύ λεπτή φάση των διαπραγματεύσεων με του δανειστέ. Διαβάζουμε διάφορα πράγματα, θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η διαπραγμάτευση. Η ελληνική πλευρά προσέρχεται με στόχους και οι στόχοι της είναι να βελτιωθεί, να αλλάξει το πλαίσιο το της μνημονιακή πραγματικότητας, να ενισχυθούν και να βελτιωθούν τα εργασιακά ζητήματα, να υπάρξει επίσης μια ρύθμιση του χρέου. Τα θέματα αυτά βεβαίω είναι προφανέ ότι δεν, έχουν να κάνουν μόνο με την ελληνική στάση, έχουν να κάνουν και με τη στάση των δανειστών. Τα ζητήματα που αφορούν τι συντάξει είναι κρίσιμα ζητήματα, όπω το αφορολόγητο, και είναι προφανέ ότι αν ο πολίτη δεν δει βελτίωση στην καθημερινότητά του, αντιθέτω δει συνέχιση τη λιτότητα, η έξοδο για τον πολίτη δεν θα είναι και τόσο καθαρή. Το έχει κάνει ξεκάθαρο αυτό, κύριε Φίλη, η κυβέρνηση. Το ρωτώ αυτό γιατί ακούμε συνεχώ ότι θα είναι καθαρή, εντελώ καθαρή Κοιτάξτε, η κυβέρνηση. Ε, κάτω δυνατόν καθαρή, λέει ο κύριο Τσακαρότη, και είναι ακριβέ. Κάτω δυνατόν καθαρή. Ε, σημασία έχει ότι διαπραγματεύεται η κυβέρνηση. Υπάρχουν... Δεν πηγαίνει να πίνει ναι σε ό,τι του λένε Και Υπάρχουν και είναι μάλιστα μια φάση που διαπραγματεύεται πραγματεύεται από καλύτερου όρου. Υπάρχει... Διότι έχουμε καλύτερη πορεία τη οικονομία μα. Είμαστε στην ανάπτυξη, πια και όχι στην ύφεση. Έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία μπορεί να δημιουργούν και κάποια στοιχεία ύφεση, αλλά όμω δίνουν και μια δύναμη στο ταμείο Βεβαίως, να τα κάνει και το διαπραγμάτευση. Υπάρχει αλλά εδώ υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Από πού έχει προκύψει αυτό το υπερπλεόνασμα. Βεβαίω υπάρχει αυτό το ζήτημα και γι' αυτό λέμε ότι βγαίνοντα από τη Δανειακή Σύμβαση πρέπει να γίνουν διορθωτικέ κινήσει. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Περιθώριο. Αυτό διαπραγματεύεται. Υπάρχει περιθώριο από την πλευρά τη Αθήνα. Σύμφωνα με την εκτίμησή σας, να διαπραγματευτεί αυτά τα δύο πολύ ευαίσθητα ζητήματα που είναι το να έρθει νωρίτερα το ψηφισμένο αφορολόγητο για το 20, ξαναλέω, να έρθει νωρίτερα, ή. Αυτό δεν είναι διαπραγμάτευση. Να υπάρξει αυτό είναι απο... είναι επιβολή. Να υπάρξει αποφυγή ε, περικοπή ναι, των συντάξεων. Το να έρθουν τα... τα μέτρα του 20 στο 19, δηλαδή ένα χρόνο νωρίτερα να υπάρξει μεγαλύτερη πίεση στα εισοδήματα των πολιτών ναι. με το αφορολόγητο, αυτό δεν είναι διαπραγμάτευση, αυτό είναι επιβολή. Άρα δεν το συζητεί η ελληνική πλευρά αυτό το πράγμα. Ε, το ζήτημα το οποίο αφορά την, τα, την εφαρμογή των μέτρων με τις περικοπές συντάξει, αυτό είναι το τραπέζι επάνω και επαναλαμβάνω, όταν στο σύνολο του, 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 του ΑΕΠ έχουμε μία τήρηση του 15% mm. που είναι η, η οροφή για τις συνταξιωτικές δαπάνε. το έχουμε πετύχει αυτό. Όταν έχουμε υπερπλεονάσματα, ε, είναι προφανές ότι δεν έχει καμιά λογική να επιμένουν οι δανειστές να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά ενώ οι περικοπές των συντάξεων για το 2019. Η επόμενη μέρα... Και αυτό πιστεύω πρέπει να τεθεί τώρα και στη συζήτηση, μπορεί να φαστεί αργότερα όμως. Η, η επόμενη μέρα αναφορικά με το ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αν δηλαδή υπάρχει το περιθώριο να κινηθούμε χωρίς αυτό, καθώς αυτά είναι δύο αιτήματα που προέρχονται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο όμως από την άλλη... Είναι πιο κοντά μα σε ό,τι μα αφορά για το χρέο. Τα περιθώρια λοιπόν, ξαναλέω για να ολοκληρώσω το ερώτημά μου, να κινηθούμε εκτό νομισματικού ταμείου, υπάρχουν. Βλέπω το πιθανότερο να παραμείνει το, νο, το νομισματικό ταμείο. Αυτό βλέπω. Δεν ξέρω. και δεν μπορεί να κάνει, να κάνει μια τελική εκτίμηση. Και αυτό είναι αρνητικό. Ότι παραμένει το δούνου του στην ιστορία του στην ελληνική υπόθεση. Θα μπορούσε δηλαδή ένα, ε, αν θέλετε. Μηχανισμός ή δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, γιατί την επομένη, μόλις τελειώσει το μνημόνιο, ε, έχουμε ακούσει ότι δεν θα έχουμε κανένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα βρισκόμαστε, το οποίο ε, θα ονομάζεται πρόγραμμα. Δε, δε, δεν, ξέρω πώς θα, θα, θα μπορούσαμε να το πρόγραμμα το οποίο τώρα συμφωνούμε με τους δανειστές πριν βγούμε. Αυτή η συζήτηση γίνεται, το λεγόμενο ολιστικό πρόγραμμα. Είναι προφανές ότι στοιχεία αυτού του προγράμματος καθορίζονται από υποχρεώσει που είχε αναλάβει η χώρα στα πλαίσια των μνημονίων και άλλα, προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε, να βάλουμε νέου στόχου mm -hmm. με δική μα ευθύνη να μπορούμε εμεί με δικά μα μέσα να υλοποιούμε συμφωνημένου στόχου. Επίση, όπω λέτε, λόγω του χρέου που έχουμε, που είναι πολύ μεγάλο, η επιτήρηση θα είναι αυστηρή, δεν θα είναι απλή όπω σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Δεν θα είναι η σκληρή επιτήρηση που γνωρίζαμε τα επόμενα χρόνια, αλλά θα είναι μια πολύ αυστηρή επιτήρηση. Ναλήσετε. Ε, θα μου επιτρέψετε να σας θέσω μία προσωπική, ε, πάντα στα πλαίσια του θεσμικού Πάμε, σας θέλω. ρόλου ερώτηση, αν ενοχλείτε την κυβέρνηση. Φαντάζομαι μαζί με εμά, κυρίως εσείς παρακολουθείτε όσα λέγονται, όσα γράφονται, όσα σχολιάζονται ε, γύρω από τις τοποθετήσεις σας και τις απόψεις που εκφράζετε στα πλέον καυτά ζητήματα όπως είναι το, το πεδίο της οικονομίας που συζητάμε τώρα. Δεν ενοχλώ, διότι ο χώρος μας, ο χώρος της δημοκρατικής ζεσπαστικής αριστεράς, το διάλογο τον θεωρεί προϋπόθεση για να μπορέσει να ικανοποιήσει τους προγραμματικούς στόχους που έχει και να ικανοποιήσει τα λαϊκά συμφέροντα. Έχουμε μια κουλτούρα λοιπόν δημοκρατίας στον χώρο μας. Ε, όλοι αντιλαμβάνονται ότι οι παρεμβάσει μου δεν είναι παρεμβάσει αντιπολιτευτικού χαρακτήρα, αλλά είναι παρεμβάσει κοινή αγωνία. Και με τον τρόπο αυτό πιστεύω βοηθούμε στο να είναι η διαπραγμάτευση της ελληνικής κυβέρνησης κατά το δυνατόν ισχυρή. Mm -hmm. Και κλείνω αυτό το, το κομμάτι για, τις, ε, σχέ, για το αν ενοχλείτε την κυβέρνηση όχι και έχει να κάνει και με τις σχέσεις σας με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό καθώς είδαμε κάποια στιγμιότυπα τα οποία τουλάχιστον φωτογραφικά αποτύπωναν κάποια απόσταση. Αν ένας διάδρομος όχι ήταν. Κάτι άλλο πιο Στη βοημένο. βουλή μέσα, από τη μια μεριά κάτω τον, ο Τσίπρας, από την άλλη καθόμουν εγώ, μας χώριζε ένας διάδρομος. Μεγάλο ή μικρότερο, αυτό που χωρίζει όλου στη Βουλή. διάδρομο είναι για όλο τον κόσμο, για του βουλευτέ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αντιθέτω, υπάρχει μια εκτίμηση. Ο Άλεξο Τσίπρα είναι μια προσωπικότητα που προσφέρει με την στάση του και με την πολιτική του συνολικά στην ελληνική κοινωνία. Πόσο μάλλον στο συνασπισμό. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα τη επικαιρότητα, να προλάβουμε και το χρόνο, γιατί είναι πολλά. Πριν σα ρωτήσω για την παρέτηση Κρεμιζή, που έσκασε χθε με μεγάλη είδηση και ηχηρή παρέτηση, ένα σχόλιο θα ήθελα για την σημερινή επίθεση των μελών της συλλογικότητα Ρουβίκονα. Τέσσερις μέρες μετά από την επίθεση και ό,τι είδαμε τέλος πάντων άλλο να συμβαίνει ω προς τα κενά στην ασφάλεια και όλη αυτή τη, τη συζήτηση που γίνεται για το αν έχουμε ασφάλεια ή όχι, πώ δρά ο καθένας που αρχίζουν και τελειώνουν, αν υπάρχει κάποιο όριο τα περιθώριά του, επανέρχεται σήμερα ο Ρουβίκονα με επίθεση στο Βρετανικό Συμβούλιο. Τι επίθεση έκανες, δεν, δεν έχω τα ακολουθήσει. Πα, ε, ε, πέταξαν κάποια τρικάκια. Αυτό δεν είναι επίθεση τα τρικάκια. Το να πετάξω τρικάκια δεν είναι επίθεση, είναι μια ενέργεια. Πρέπει να εκτιμήσουμε τι εξυπηρετεί αυτή η ενέργεια και αν εντάσσεται σε κάποιο στόχο που έχει θέσει. Τι τα τρικάκια μέσα, γιατί τα, γιατί τα πετάξαν εκεί. Αυτό δεν συνιστά επίθεση, mm -hmm. και μάλιστα καταδρομική όπω ακούμε και αυτό να λέγεται. Στη Γαλλική Πρεσβεία ήταν επίθεση. Όχι, βέβαια. Πετάξαν απογέ. Λάθο ήταν και δεν πρόσφερε τίποτα στην υπόθεση τη χώρα μα αυτή τη στιγμή. Καμία αντίρρηση. Σα προκαλεί εντύπωση που δεν το κατάλαβε η αστυνομία, δεδομένου και